Σύνδεση με Νέα Υόρκη και τον απεσταλμένο του Sky Γιάννη Καντέλη για να δούμε, Γιάννη, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Χαμηλή τόνη, αλλά καμία τουρκική πρόκληση δεν έμεινε αναπάντητο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τις κόκκινες γραμμές. Έθεσε σαφή μηνύματα προς την τουρκική ηγεσία μέσα από το κατάλληλο βήμα, όπως λένε κυβερνητικές πηγές. Λένε και αυτό διότι εδώ στον ΟΗΕ, με επιστολές, η Τουρκία αμφισβήτησε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε νησιά. Εδώ στον ΟΗΕ, ο Ταγί Περντογάν μίλησε με συκοφαντίες κατά της χώρας μας την περασμένη Τρίτη. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να στείλει ένα αυστηρό μήνυμα, να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από αυτά τα ψεύδη και τις ανιστόρητες αιτιάσεις της Τουρκίας, ταυτοχρόνως όμως να απευθυνθεί και στον τουρκικό λαό, πέρα και πάνω από την ηγεσία του, την τωρινή, η οποία εκφράζει μια επιθετικότητα και με την γλώσσα που χρησιμοποίησε έδωσε και μια αντίστοιξη σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο είχε απευθυνθεί σχετικά πρόσφατα ο ίδιος ο Ταγί Περντογάν, πάλι μέσω Twitter, προς τον ελληνικό λαό, όμως επιτιθέμενος και χρησιμοποιώντας εκφράσεις που μόνο ειρηνικές δεν μπορούσε να τις χαρακτηρίσει κάποιος. Σε όλο αυτό συνδράμει βέβαια και το κλίμα το οποίο συνάντησε εδώ στη Νέα Υόρκη η ελληνική αποστολή, ειδικά μετά την ομιλία Ερντογάν την Τρίτη. Ένα πολύ βαρύ κλίμα συνολικά για την Τουρκία, καθώς όπως μας έλεγαν αρμόδιες πηγές, οι περισσότερες ξένες χώρες εκτιμούν ότι η Τουρκία έχει ξεφύγει, ήταν η χαρακτηριστική φράση, και αυτό όχι μόνο έναντι της Ελλάδας, αλλά και ως προς τη συμπεριφορά της με τη Ρωσία και τις καλές σχέσεις και τη μη επιβολή κυρώσεων, αλλά και τις σχέσεις με το Ιράν. Κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλη δυσαρέσκεια, ενώ έχει σταλεί, όπως μας έλεγαν, ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία και από πολλές χώρες και με πρώτες τις Ηνωμένες Πολιτείες, πως δεν πρέπει να παίζει με την Ελλάδα, δεν πρέπει να παίζει στο Αιγαίο, να δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμούν ότι θα πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της η τουρκική ηγεσία και ο Ταγί Περντογάν, πριν συνεχίσουν στον ίδιο τόνο και στην ίδια επιθετικότητα έναντι της χώρας μας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.